Της έκθεσης αυτής ήταν μία πρόκληση, γιατί καλούμαστε να συνδυάσουμε καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και από διαφορετικά πεδία της τέχνης, οι οποίοι όλοι κλήθηκαν να συναντηθούν στο ψηφιακό χώρο, είτε σχολιάζοντάς τον μέσα από τα έργα τους, είτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητές του για να παράγουν τα έργα τους. Έχουμε 6 καλλιτέχνες, 5 εν ζωή και ένα αφιέρωμα στην Ελένη Μπότσιου, που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ως θεατές τι τελικά αποτέλεσμα έχει στο έργο το οποίο εκτίθεται η διαδρομή και το πέρασμα μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι πραγματικά πάνω στο τελικό έργο το αποτέλεσμα τόσο εμφανές ή είναι στην πραγματικότητα το ψηφιακό μέσο ένα μέσο, όπως όλα τα υπόλοιπα, που ο καλλιτέχνης καλείται να μεταπλάσει, να το εντάξει στη ματιά του και στη δουλειά του και να το ενσωματώσει τόσο μαλακά μέσα στην τελική εικόνα του έργου του, ώστε να μην κλωτσάει. Πολλές φορές, επειδή τονίζουμε το μέσο, το παρεξηγούμε όταν το ακούμε ή θεωρούμε ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που τελικά είναι. Αυτή λοιπόν η παράλληλη διαδρομή ανάμεσα στο έργο 5 καλλιτεχνών που έχουν δημιουργήσει τα έργα τους τώρα αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και σε μια καλλιτέχνη η οποία έχει δουλέψει αρκετά χρόνια πριν, είναι πραγματικά κάτι μαγικό. Έχουμε λοιπόν τη Βαρβάρα τη Σπυρούλη, η οποία είναι εικαστικός με μια μακρόχρονη παρουσία στο χώρο με εκθέσεις και τα πολύ χαρακτηριστικά επιτύχια γλυπτά της, μεταλλικές κατασκευές, όπου σχολιάζει την έννοια του δικτύου, του ψηφιακού δικτύου, μέσα από κατασκευές που βασίζονται στο σύρμα, ενσωματώνουν το κενό του χώρου μέσα στο έργο, απλώνονται σαν μια γραμμή η οποία ελίσσεται και δημιουργεί ένα τελικό αποτέλεσμα από κενό χώρο και σχήματα τα οποία δημιουργούνται από τα σύρματα. Τα σημεία κόλλησης είναι σαν σημεία ψηφιακής αναμετάδοσης. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά η οποία έχει και μεγάλη δυσκολία να κατασκευαστεί. Δεν είναι μία απλή δουλειά της Βαρβάρας της Σπυρούλη. Είναι μια δουλειά που απαιτεί πολύ χρόνο για να μας δώσει ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνει κόλληση μετάλλων. Πρέπει να δουλέψει με πολύ λεπτά σύρματα ή βαρύτερα σύρματα, δημιουργώντας κάποιες φορές ένα έργο το οποίο είναι και πρακτικά πολύ βαρύ για να σηκωθεί, για να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί κάπου. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι μέσα σε πολλά πεδία που αν και χρησιμοποιούν ένα βαρύ υλικό μοιάζουν πολύ λεπτοκαμωμένα και αέρινα. Και οι αναλλαγές ανάμεσα στα λεπτά σύρματα και στα σύρματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάμετρο δημιουργούν μία περίπλοκη διαδρομή για τη ματιά του θεατή. Έχουμε μετά την Αλεξάνδρα την Περί, η οποία σχολιάζει μέσα από τη δουλειά της την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο πλέον κοιτάμε το ανθρώπινο σώμα. Παίρνει δηλαδή στοιχεία από τη φύση, τις οποίες τις μεγεθύνει
ώστε να μπορέσουμε να τις δούμε όπως ακριβώς είναι κάτω από ένα μικροσκόπιο ουσιαστικά και τη συνδυάζει με το ανθρώπινο σώμα, πεταλούδες που εμπλέκονται με ένα ανθρώπινο σώμα. Η ταχύτητα με την οποία ο κόσμος μας εντάσσει την ψηφιακή τεχνολογία στην καθημερινότητά μας και η ταχύτητα η οποία κατά συνέπεια η ψηφιακή τεχνολογία επιβάλλει στο ανθρώπινο σώμα μέσα στην καθημερινότητά του είναι κάτι το οποίο πρωτόγνωρο για τον άνθρωπο, ο οποίος είχε συνηθίσει να κινείται με τις φυσικές ταχύτητες που το επιτρέπουν οι φυσικές του δυνάμεις. Έχουμε σήμερα μία πολυμορφική επικοινωνία μέσα από κινητά, από το ίντερνετ. Είναι σαν να είμαστε στην κυριολεξία καλωδιωμένοι και συνδεδεμένοι με πάρα πολλά σήματα, πάρα πολλές φωνές. Κάτι πρωτόγνωρο το οποίο επιταχύνει πολύ την εσωτερική μας λειτουργία. Άλλοτε αυτό είναι θετικό, άλλοτε είναι αρνητικό. Καλούμαστε μέσα από τη δουλειά της Αλεξάνδρας της Περίνα να το δούμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μετά έχουμε τον Γιώργο τον Παντούλα, ο οποίος προέρχεται από το χώρο και της γραφιστικής εφαρμογής και είναι ένας καλλιτέχνης πολυμορφικός, ο οποίος χρησιμοποιεί πολλά μέσα για να παράγει τη δουλειά του και στην κυριολεξία έχει μακρόχρονη εμπειρία πάνω στο χειρισμό των ψηφιακών μέσων, ο οποίος κάνει ένα δικό του πείραμα, προσπαθώντας να παράγει μία σειρά από ασπρόμαυρα τοπία, ακολουθώντας την τεχνική και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η παραδοσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία, παράγοντάς το όμως εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Έτσι έχουμε μία σειρά από τοπία που μοιάζουν να είναι παραδοσιακά, ο τρόπος όμως με τον οποίο έχουν παραχθεί είναι μη παραδοσιακός. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για το έργο της Ελένη Ζόχτη Μπλέτσι, η οποία είναι η καλλιτέχνητα που ταξίδεψε από την Αμερική ειδικά για αυτή την έκθεση. Δουλεύει 45 ολόκληρα χρόνια στην Αμερική. Προέρχεται από το χώρο του σχεδίου μόδας και της τέχνης. Έχει εκθέσει έργα της, έχει δημιουργήσει ένδυμα ή κόσμημα. Δουλεύει σταθερά, έχει το ατελιέ της εκεί. Τα έργα της που έχει φέρει έχουν κάποια από αυτά εκτεθεί πριν από 20 ολόκληρα χρόνια περίπου στο Whistler House Museum of Art, το οποίο είναι ένα μουσείο διεθνούς φήμης και αναγνώρισης στη Μασαχουσέτη της Αμερικής. Ένα εντυπωσιακό συμβάν, το οποίο είχα την ευκαιρία να είμαι μάρτυρας, ήταν ότι στην διάρκεια της έκθεσης ήρθε ένας κύριος, ο οποίος πριν από 20 χρόνια είχε βρεθεί στην ίδια έκθεση, μάλλον είχε βρεθεί ενώπιον των ίδιων έργων, στο Whistler Museum of Art και είχε ξαναδεί τα ίδια έργα και τα είδε φέτος, σε αυτή την περίοδο, και εδώ. Είναι εντυπωσιακό το πώς, ας πούμε, ταξιδεύει στον χρόνο το έργο και πώς συναντιέται με τις ζωές ανθρώπων, διασταυρώνεται, οι οποίοι έχουν διανύσει 20 ολόκληρα χρόνια του χρόνου που τους έχει δοθεί στη γη. Τα έργα της είναι πρωτότυπα, με την έννοια ότι συνδυάζουν παραδοσιακούς τίτλους, έξυπνους τίτλους, όπως, ας πούμε, το Fish and Chips, στο οποίο βλέπουμε κάποιες στοιχεία από ραχοκοκαλιά ψαριού, πραγματικού ψαριού, που έχει υποστεί την αντίστοιχη επεξεργασία ώστε να ενταχθεί σε ένα έργο, και chips, τα οποία δεν είναι φυσικά από πατάτες, είναι chip από μικροστοιχεία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, η οποία επίσης μας δείχνει ότι η τέχνη, η σύλληψη, η χρήση του μέσου δεν έχει ηλικία. Δεν είναι τόσο καινούριος ο ψηφιακός τρόπος. Να θυμηθούμε ότι τι σημαίνει ετυμολογικά ψηφιακό
ψηφίο, ψηφίδα, ψηφιδωτό. Είναι κάτι που μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Πρόκειται για μία οπτική, μία διαφορετική προσέγγιση της αντίληψης πάνω στο έργο ή στην εικαστική γλώσσα. Και να φτάσουμε στο Δημήτρη τον Ψωμοδότη, ο οποίος έχει κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα εγκατάσταση από γλυπτά έργα του σαν αρχιτές. Είναι η τελευταία του δουλειά. Στα πλαίσια του Τρίτου Ψηφιακού Φεστιβάλ Αθηνών, στην έκθεση «Ψηφιακές επιτυχίες γραφές» συμμετέχω με τους αναρχητές. Μια εγκατάσταση γλυπτών και του ψηφιακού τους αποτυπώματος. Οι αναρχητές ανεβαίνουν σε μια άλλη περιοχή. Οι αναρχητές μου υπάρχουν σε παράλληλα σύμπαντα, είναι σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους ενώ είναι εδώ. Άλλοι χάνονται και άλλοι βρίσκονται για να ξαναενωθούν και να γίνουν μια ενέργεια, να γίνουν ένα φως, μια καθαρή κατάσταση σε διαφορετική μορφή. Οι αναρχητές μου χάνουν την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και ζουν στο όνειρο της δικής τους πραγματικότητας. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει τη σκιά του γλυπτού αυτού κόσμου με ψηφιακά μέσα πάνω στον τοίχο. Πρόκειται για έναν ενδιαφέρον συνδυασμό, ο οποίος δένει μεταξύ τους μία παραδοσιακή, μοντέρνα, παραδοσιακή είναι σε σχέση με το ψηφιακό, μία μοντέρνα χρήση των υλικών γλυπτικής και του παραγόμενου αποτελέσματος και της ψηφιακής δυνατότητας, η οποία μας δημιουργεί ένα αποτύπωμα. Θα μπορούσαν να είναι και ξεχωριστά αυτά τα δύο έργα. Το δέσιμό τους όμως πραγματικά δημιουργεί μια πολύ πιο σφαιρική, ας πούμε, εγκατάσταση που αφήνει τον θεατή να ταξιδέψει, να εντυπωσιαστεί με έναν τρόπο διαφορετικό. Οι αναρχητές μου ξεκίνησαν από μια ιδέα. Από μία γέννηση ιδέας που έγινε με κάποιους φίλους μου σε μία περίοδο που μοιραστήκαμε πράγματα. Η κατάσταση που περνάμε τώρα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι μία κατάσταση που χρειάζεται να αναρριχθούμε, να σηκωθούμε. Χρειάζεται να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την κατήφια και χρειάζεται δύναμη και ο καθένας να βάλει αυτό που μπορεί, να το καταθέσει, να δουλέψουμε σοβαρά επάνω σε αυτό που κάνουμε. Η ιδέα μου ήταν πώς θα ανέβω, πώς θα εξελιχθώ και πώς θα βρω καταστάσεις που νιώθουν σαν και εμένα, είτε ζωντανούς, είτε εξωπραγματικές καταστάσεις, γιατί υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Έτσι γεννήθηκε η αναρρίχηση. Μέσα από την αναρρίχηση, την εσωτερική και την πνευματική, μέσα από αυτή την παρέα σε όλο το σύνολο, σχεδίασα τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο αναρχητή. Τον έφτιαξα σε φόρμα, τον έφτιαξα σε υλικά, σε πυλό και μετά τον μετέφερα σε μπρούτζο. Έκανα μειχτές τεχνικές, από σπάγκο, σκηνή, με λισοκέρια, έκανα τα κλειπτά μου. Τα φωτογράφησα, επεξεργάστηκα τις φωτογραφίες ψηφιακά, τις τύπωσα σε Canva, επιζωγράφησα τους πίνακές μου και έφερα όσο κοντά περισσότερο σε αυτό που ένιωθα, στους παράλληλους κόσμους, στα σύμπαντα και ενώθηκαν για να έχουν ένα κοινό παρανομαστή, αυτό που λέγεται βίωμα και πληροφορίες. Και μέσα από αυτή την εξέλιξη και την ενότητα που έχουμε και σαν άνθρωποι, εξελισσόμαστε σε μια διαφορετική νέα κατάσταση της επόμενης μέρας. Αυτό είναι οι αναρχητές μου, είναι τίποτα περισσότερο. Και θέλω να έχω τη δύναμη να ασκούμε συνέχεια να ανεβαίνω και εγώ και οι φίλοι μου και γενικά όλοι. Η προσπάθειά μου ήταν αυτή. Δούλευε στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα εργαστήριο που είχε στο σπίτι
μέχρι τις 12, 1 η ώρα το βράδυ, 2 πολλές φορές, καθημερινά. Ήτανε πολύ παραγωγική, δημιουργική και παραγωγική ταυτόχρονα. Θυμάμαι πως χαρακτηριστικά, πως όταν άκουγε τους υπόλοιπους της οικογένειάς της, εμένα και όλους τους άλλους να γυρίζουν, έτρεχε πανικόβλητη, αισθανόμενη τύψεις και ενοχές ότι εδώ είμαι, παιδιά, αλλά στην ουσία δεν ήταν εκεί ποτέ. Ήταν πάντα ανάμεσα στα έργα της. Ζούσε ανάμεσα στα έργα της. Και αυτό ξεκίνησε βέβαια από την νεανική της ηλικία, όπου ζούσε με την οικογένειά της στο σπίτι του Τσακάλοφ, και εκεί υπήρχε μια σοφίτα στο σπίτι. Εκείνη χρησιμοποιούσε τη σοφίτα, είχε κάνει κατάληψη της σοφίτας και τη χρησιμοποιούσε για να ζωγραφίζει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή έζησε και περιόδους κατοχής, πολέμου κτλ. Έτσι, θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε ότι ήρθαν οι Γερμανοί στο σπίτι και μας λέει ο πατέρας μας, παιδιά, πρέπει να πάρετε ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί ο καθένας για να φύγουμε από το σπίτι κτλ. Και εγώ γέμισα τις τσέπες με κουραμπιέδες. Αυτό θεώρησα εκείνη τη στιγμή πιο πολύτιμο από το να πάρω παιδιά. Ένας άνθρωπος, αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είναι αφιερωμένος στην τέχνη, που τον ενδιαφέρει η τέχνη, ένας άνθρωπος που δεν θεωρεί ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε έτσι, οτιδήποτε άλλο, δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να σταθεί εμπόδιο στην τέχνη και να πίστεψέ με, δεν αξίζει τίποτα άλλο στη ζωή από το να αφιερωθεί στην τέχνη. Αυτό, όταν κάποιος δεν το αισθάνεται, είναι πολύ δύσκολο να το περάσει. Άλλος, παρόλο που εγώ ζούσα με αυτόν τον άνθρωπο καθημερινά, και ένας άνθρωπος που είχε μια πολύ έντονη προσωπικότητα μέσα στο σπίτι, που καθόριζε και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Που θα μπορούσε να με επηρεάσει. Με επηρέασε στο μέτρο και το βαθμό, δηλαδή, που μπορούσε. Ασχολήθηκα κι εγώ κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, το χώρο αυτό, αλλά όχι από την πλευρά του δημιουργού, που ήταν εκείνη. Γιατί η άποψή μου είναι ότι ένας είναι ο δημιουργός σε μια οικογένεια, δεν μπορεί να είναι πολύ. Δεν γίνεται. Η ζωγραφική της ήταν ανθρωποκεντρική, παραστατική ζωγραφική, παρόλο που πέρασε διάφορες περιόδους, περιόδους αφαίρεσης, αφαιρετικής δουλειάς, φυσικά, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ψάχνει, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ερευνά και το έργο του εξελίσσεται, εκ των πραγμάτων έχει μια πορεία η οποία είναι εξελικτική και στην προκειμένη περίπτωση ήταν αφαιρετική η δουλειά της. Με πολύ έντονες επιρροές και από τον εξπρεσιονισμό. Έφτασε σε ένα σημείο που η αφαιρετική δουλειά θεώρησε ότι δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Και αισθάνθηκε ότι κάπου πρέπει να γυρίσει πίσω και να αρχίσει από την αρχή να ανοιχνεύει με άλλα δεδομένα, με άλλα μέτρα και σταθμά. Ότι κατά κάποιο τρόπο εξαντλήθηκε ένα κομμάτι από αυτό που διερευνούσε τόσα χρόνια γύρω από τον άνθρωπο. Και αυτό τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο του. Έπρεπε να διερευνήσει κάτι άλλο μετά. Πάντα γύρω από τον άνθρωπο, δεν μπόρεσε η δουλειά της να διαχωριστεί από τον άνθρωπο σε όλες του τις εκδηλώσεις, σε όλες του τις εκφάνσεις. Αυτό. Η τελευταία της δουλειά ήταν η καταγραφή του πολέμου στο Κόσοβο. Λειτουργήσε σαν εικαστικός ρεπόρτερ, κατέγραψε όπως εκείνη εξέλαβε όλη την καθημερινότητα αυτή του πολέμου, όλη την αγωνία, όλο αυτό που συνέβαινε, και εγώ θεωρώ ότι ήταν και βιωματικό, γιατί και η ίδια πέρασε έναν πόλεμο, οπότε ήταν πιο εύκολο να αντιληφθεί
και αυτές τις εικόνες και να τις καταγράψει. Για μένα, ίσως ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι, ήταν και το τελευταίο, για μένα ήταν και το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο όριμο κομμάτι της δουλειάς της. Γι' αυτό λέω ότι από τη μια μεν είναι η καταγραφή και είναι κάτι που δεν είναι άμεσα, δεν μας αφορά άμεσα, αλλά επειδή ήταν και η ίδια βίωσε έναν πόλεμο, ήταν και βιωματικό, το αποτέλεσμα νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατό. Το συνέστημα ήταν πολύ δυνατό. Είναι έργα τα οποία κάθε μέρα, βλέποντάς τα κάποιος, όπως και κάθε έργο έτσι κι αλλιώς, κάνει μια διαφορετική ανάγνωση. Δεν είναι πάντα η ίδια. Το έργο κάθε μέρα έχει μια άλλη πραγματικότητα. Έτσι. Να πούμε ότι πρόκειται για μια εικαστική κίνηση, Visual Journeys, το οποίο φιλοδοξούμε να έχει μια συνέχεια. Ξεκίνησε στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας. Είχε μεγάλη κίνηση, πάρα πολλούς επισκέπτες, θετικά σχόλια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη του όλου θέματος και επίσης προσωπικά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη και από την καλλιτεχνική συνάντηση η οποία έχει γίνει μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, η οποία ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη στιγμή, γεμάτη διάθεση, γεμάτη όνειρο και με απουσία συγκρούσεων, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να βιώνουμε σε καλλιτεχνικές δράσεις, οι οποίες όταν, ας πούμε, στη φάση που συμβαίνουν έχουν τόσο μεγάλη επιτάχυνση και υπερένταση πάντα μέσα.